Ναι. Είναι λίγο πολύ εσάξιο αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Σου έδωσε πάσα. Μου έδωσα πάσα μόνο μου τώρα γιατί σκέφτομαι ότι χθες στο Βόλο η Άλκης Πρωτοψάλτη. Δεν ξέρω αν έγινε χθες ή. Την Πέμπτη έγινε. Την Πέμπτη έγινε. Απλά χθες βγήκε η φωτογραφία. Τη φωτογραφία λοιπόν. Ήταν η δεύτερη μέρα του ανακαινισμένου θεάτρου, δημοτικού θεάτρου στο Βόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, και βρέθηκε εκεί και έχουμε αυτή την φωτογραφία με τον Δήμαρχο. Μάλιστα. Είναι λίγο ιδιαίτερη φωτογραφία, ιδιαίτερη στιγμή, αν σκεφτούμε τι υποστηρίζει το ένα πρόσωπο και τι υποστηρίζει το άλλο. Ναι. Έχουμε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία λέει: δεν επιθυμώ να λέω χοντρός στο τραγούδι μου. Σεβαστό, δεν θα ήθελα απλά να πω το όνομα, γι' αυτό δεν το λέω, Δέσποινα μου. Με συγχωρείς. Ο Δήμαρχος, γιατί είχε αυτό το αξίωμα. Και έχουμε και έναν Δήμαρχο δίπλα, ο οποίος προκαλεί με τις δηλώσεις του. Προκαλεί κοινωνική αναταραχή, εγώ θα έλεγα. Χρησιμοποιεί επικίνδυνες λέξεις. Για το κοινωνικό δίκτυο. Διχάζει κιόλας. Διχάζει. Απαξιώνει ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Έχει κάνει σφοδρά ομοφοβικά σχόλια. Έχει πολλές φορές και απέναντι σε καλλιτέχνες βρεθεί. Φίλιο. Δηλαδή έχει μιλήσει άσχημα και για τους καλλιτέχνες και για τους δημοσιογράφους και για οποιονδήποτε είναι μπροστά στα φώτα και για οποιονδήποτε βασικά έχει μια αντίθετη άποψη από τη δική του. Το οποίο προκαλεί και αυτό. Γιατί όταν λες, ξέρω εγώ, τον Αλκέρνη Ιωαννίδη Φλόροθ και θεωρείς ότι το ποιοτικό τραγούδι είναι κάτι πολύ υποδέστερο από τα μπουζούκια που αρέσουν στο συγκεκριμένο δήμαρχο, το να φωνάζει την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και να το αποδέχεται, πάλι. Σε πάει σε άλλη νερά. Δεν έφερε την άλλη κιστή αφού θέλει κάτι άλλο. Καμιά φορά η εικόνα που λέμε είναι χίλιες λέξεις. Εγώ όταν είδα χθες αυτή τη φωτογραφία, λίγο είπα: Ωπ, ναι. Τι έγινε εδώ. Ναι. Γιατί είναι μια καλλιτέχνηδα που την αγαπάμε πάρα πολύ, ναι. Που όλα αυτά τα χρόνια μας έχει χαρίσει σπουδαίες στιγμές, ναι. Και όλο αυτό που πρεσβεύει η ίδια μας αρέσει γενικότερα. Ναι. Και μετά την τελευταία της, ρε παιδί μου, κίνηση, το να αφαιρέσει αυτή τη λέξη από το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ας πούμε θέλει να είναι σωστή πολιτικά, απέναντι, ναι. Σε όλα τα πράγματα. Όταν τη βλέπεις να φωτογραφίζεται με τον κύριο Μπέο, λες εδώ τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι φωτογραφήθηκε ή ότι πήγε. Δηλαδή το να πήγαινε και να μην έβγαζε φωτογραφία δεν θα ήταν υποκριτικό. Είναι και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που έχουν βρεθεί απέναντι στο συγκεκριμένο δήμαρχο και έχουν πει: Όχι, δεν θα έρθω για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ας πούμε, λόγω των δηλώσεών σας. Ναι. Και έχουν σταθεί υπάρχει απέναντι. Υπάρχει βέβαια μια μικρή πιθανότητα να πούμε, ναι. Έτσι, ότι μπορεί. Λέω τώρα εγώ, κάνω και τον δικηγόρο του διαβόλου. Ότι μπορεί την εκδήλωση αυτή να την έκλεισε πολύ πριν γίνουν οι δηλώσεις και βγει στις εκλογές ο κύριος Μπέος και πει. Την περίφημη αυτή η ατάκα. Έχει γίνει γνωστό ότι και η Έλληνα Παπαρίζου ήταν να κάνει μια συναυλία στο Βόλο για το άνομα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Mm-hmm. Την ακύρωσε τη συναυλία αυτή. Πάντα υπάρχει επιλογή. Όμως, παιδιά, από τη στιγμή που πήγε η Άλκη στη Πρωτοψάλτη και έκανε τέλος πάντων τη συναυλία, έπρεπε να έχει φωτογραφηθεί. Θεωρώ και με τον Αχιλλέα Μπέο. Το ψωμί του καθενός είναι ιερό. Θέλω να πω, αυτό ήταν μια δουλειά. Την καλέσαν λοιπόν να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν σημαίνει ότι η ίδια πρεσβεύει αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Ναι, όχι. Έτσι. Επίσης, καλά, δεν κάνει παρέα μαζί, δεν βγήκε να φάει να πάει. Ναι, και το ότι κάνει μια φωτογραφία με τον άνθρωπο ο οποίος έχει το αξίωμα αυτό, γιατί ο Δήμος την καλεί. Απ' την άλλη, δεν είναι μόνο ο κύριος Μπέος, ενώ ο οργανισμός ολόκληρος, ένας ολόκληρος Δήμος. Ναι. Είναι ο πρωτοστάτης, πώς να το πω. Είναι μπροστά. Ας μείνουμε εκεί. Εκπροσωπεί λοιπόν ένα θεσμό, πήγε εκεί για να. Εγγενιάσου το θέατρο, δεν ξέρω τότε ήταν. Μπορεί να κουστάρει και την πόλη η Άλκη. Ναι, δεν την αγαπάει. Δεν θέλει να κάνει τραγουδήσει για το Βόλο. Ναι, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί μαζί του αυτά που λέει, μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά έχουμε όλη τύχη να βρεθούμε δίπλα σε έναν άνθρωπο και να κάνουμε μια φωτογραφία τέτοια. Βλέπεις μια έκφραση συγκεκριμένη στο πρόσωπό τη. Δεν τη βλέπω, τα χαίρετε. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και επειδή ρε παιδί μου, εσένα δεν σου κλώτησε λίγο που όλα αυτά για τα οποία την ξέρουμε και πρεσβεύει η ίδια, δεν σου κλωτσάει είναι τώρα που βγαίνει φωτογραφία. Πάρα πολύ, είναι ναι. Αντιφατικό, όπως και να το κάνει. Είναι, βλέπεις τη φωτογραφία και λες, καλά δεν της φώναζε κάποιος εκείνη τη στιγμή. Όχι, 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 άστο. Απ' την άλλη είναι η δουλειά της, πήγε, την έκανε, πληρώθηκε η γυναίκα γι' αυτό και καλά και ζήτησαν να βγουν φωτογραφία. Ναι, εντάξει. Μια φωτογραφία είναι, δεν είπανε και ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει. Πάμε στη μουσική να μείνουμε. Εδώ την έχουν κατηγορήσει για άλλα και άλλα. Μόνο και μόνο που πήρε το φορτηγό του Μπακογιάννη, τι ήταν να κάνει ναι, το δήμο, ναι, ναι, στο Δήμο ναι, της Αθήνας. Ναι, ναι. Κάπου αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κάπου. Δικαιώνεται ο σταμάτης. Μα νομίζω ότι αυτό το βλέμμα της απόγνωσης που έχει στη φωτογραφία κυρίων Πρωτοψάλτη μπορεί να βλέπει στο βάθος του ορίζοντα το σταμάτη Κραουντάκη.